Στη Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Τώρα βέβαια η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνουμε είναι... Ποιος νίκησε. Όχι ποιος νίκησε, τα ξέρουμε τώρα τι θα πει ο Αλέκος. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία η ανάπτυξη του σκεπτικού. Με αφήνεις να κάνω μια πρωτότυπη ερώτηση. Παρακαλώ. Ποιο ήταν, αν έκανε κάποιο λάθος ο κύριος Τσίπρας. Αντί να μας λέτε ότι νίκησε και αυτά, να μας πείτε αν ξαναγινόταν σήμερα, τι θα το συμβουλεύατε, κάποιο μικρό λάθος ή μεγάλο. Θα ρωτήσω και τον κύριο Δένδια για το δικό του αρχηγό. Έκανε κάποιο λάθος κατά τη γνώμη σας. Νομίζω ότι για δεν... μικρό μιλάμε τώρα, έτσι. Μεγάλο λάθος δεν έκανε κανείς. Δεν νομίζω ότι έκανε λάθος. Λίγο κατά τη γνώμη μου προς το τέλος είχε κουραστεί. Και δεν ήταν έτσι χαρούμενος. Και ζωντανό. Πολύ. Πολύ όπως ξεκίνησε. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις. Αυτό ήταν. Αλλά σαν περιεχόμενο, κατά τη γνώμη μου, στάθηκε πολύ. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να δείξει φάνηκε και σε υπερβολικό βαθμό. Αυτό που ήθελε να δείξει, δηλαδή, ότι δικαίως αγωνίστηκε. Αγωνίστηκε όλο αυτό το εφτάμηνο. Δεν έπαιζε θέατρο και αυτό που πέτυχε το πέτυχε μέσα από δυσκολίες, με δύσκολη διαπραγμάτευση και δεν μπορούσε να επιτευχθεί τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό σαν εικόνα ήθελε και ότι δώστε μου την πλειοψηφία για να συνεχίσω. Εσείς αν είσαι να αποφάσεις θα γέρνατε προς το... Εγώ είμαι υποκειμενικός κριτής, αλλά θα έγινα τρέχοντας. Θα έγινα τρέχοντας. Θα πέφτατε ξαφνικά, απότομα. Τρέχοντας. Καλό ήταν αυτό. Ωραίο. Αλλά είπα, εγώ είμαι υποκειμενικός κριτής. Καλά, εντάξει, εννοείται. Εσείς και τέτοια... Όλοι, υποκειμενική κρίση έχουμε τώρα σε αυτό. Εσείς σαν πιλεθεατής, σαν... Εμένα καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα για τον Ρομίστιο. Πάρα πολύ, πρέπει να το πω. Του Μημαράκη. Ναι, του Μημαράκη. Εάν σε κάτι, δεν νομίζω λάθος προς Θεού, δεν υπήρξε λάθος, ήταν εξαιρετικά καλός και στο το πρώτο κομμάτι ήταν και καταιγιστικός δηλαδή. Εάν κάτι, αν με ρωτάτε, γιατί πάντα υπάρχει κάτι που κάποιος να έχει μια διαφοροποιή άποψη ή κάτι διαφορετικό. Ναι, για να εξασφαλίσουμε την τελειότητα, λέμε. Αλλά εγώ θα διέθετα σε μια απάντησή του, η κατανομή του χρόνου του θα έτρωγα λίγο περισσότερο χρόνο από την άλλη απάντηση για να αναπτύξω λίγο το μεταναστευτικό. Το οποίο νομίζω ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει τόσο χάλια, δηλαδή, που δεν παίρνει άλλο. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ήταν θεωρητικός προνομιακό πεδίο για εσάς, δεν απάντησε ο Μημαράκης. Απάντησε. Έφαγε όλο τον χρόνο να απαντήσει την προηγούμενη ερώτηση του Τσίπρα. Δεν είδε, ξέρετε τι γίνεται. Σε αυτές τις συνθήκες, άμα σου δίνουν. Τώρα έχεις ένα λεπτό και πρέπει να διατάξεις. Σωστό, ναι, σε ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε την επόμενη φορά το debate να είναι ακόμα πιο ελεύθερο. Ναι, θα έπρεπε. Υποψήφιοι πρωθυπουργοί της χώρας είναι. Είναι δύο πολύ καλοί συζητητές. Τηρούν τους κανόνες, δεν χτυπάνε κάτω από τη μέση. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Δεν ξέρω εσείς τι. Εντάξει, έτσι ήταν ευπρεπής η συζήτηση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούσε να απαντήσει καλύτερα στο θέμα το μεταναστευτικό. Δεν είναι πριν από δύο μήνες που μπορεί να λέγανε όταν είχαν. Το κουβεντιάσουμε τώρα, ευχαρίστω. Ναι, όχι, δεν λέω. Αλλά δεν είναι πριν δύο μήνες που μπορούσε να βγαίνει και να κάνει κριτική όταν δεν είχαν αναγνωρίσει το πρόβλημα ούτε η Γερμανία, ούτε η Ουγγαρία, ούτε η Ιταλία. Και μπορούσε να έλεγε τότε ότι την ευθύνη την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που έχουμε 5 και 10 χιλιάδες κάθε μέρα να έρχονται. Όταν την έχουν αναγνωρίσει όλοι. Έχουν, ναι, αναγνωρίσει. Αλλά οι ροές ήταν 9 στην Ιταλία, ένα σε εμάς. Τώρα είναι 9 σε εμάς, ένα στην Ιταλία. Ξαφνικά γιατί αλλάξαν όλοι. Ναι, γιατί στρίψανε. Του άρεσε ο δρόμος περισσότερο από εδώ. Του καλούσαμε εμείς. Ελάτε, παιδιά. Εσείς και υπουργός σας του καλούσατε. Τώρα αυτά δεν. Και γι' αυτό και τη βγάλατε και καλά κάνατε και τη βγάλατε. Κύριε Δένδια, εγώ θεωρώ ότι κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι ανταποκρίνεται στις αλήθειες, μην το πιάσετε αυτό, στις πραγματικότητες. Μα ποια πραγματικότητα. Δεν πάμε, λέτε τώρα ότι ο υπουργός μου και εγώ καλούσαμε τον κόσμο και κατά χιλιάδες ερχόντουσαν. Δεν περάσατε εσείς τα νομοθετήματα. Έτσι, δεν έλεγε. Μα τώρα, υπουργός σας, θυμηθείτε τις δηλώσεις της, θυμηθείτε τι έλεγε. Ναι. Και παρατηρήστε και το αντικειμενικό γεγονός. Ξαφνική αναστροφή τους τελευταίους 6 μήνες.
των μεταναστευτικών ροών από την Ιταλία προς την Ελλάδα. Γιατί πήρα από τις 6 που πηγαίνανε. Στην Ιταλία. Δεν είχαμε τέτοια. Στην Ιταλία 9 προς 1. Βεβαίως είχαμε. Δεν είχαμε αύξηση στην Ελλάδα 1700% τον τελευταίο χρόνο χωρίς αλλαγή των εξωτερικών συνθήκων. Πόλεμος στη Συρία υπήρχε. Η Αίγυπτος ηρέμησε. Η Λιβύη ήταν όπως ήταν. Το Αφγανιστάν ήταν όπως ήταν. Το Ιράκ ήταν όπως ήταν. Και ξαφνικά βλέπουμε στην Ελλάδα να ανεβαίνει η ροή 1700%. Αυτό δεν σας λέει ότι κάτι στραβοκάνατε? Τελειώσατε. Και σας το λέω ειλικρινά, διότι είναι εθνικό πρόβλημα. Και δεν έχει σημασία εδώ να σκοράρουμε ο ένας εναντίον του άλλου. Έχει σημασία να βρούμε τι έγινε στραβό. Μήπως και το διορθώσουμε. Διότι εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν σας καταλογίζω κακή ανθρώπινη πρόθεση. Έτσι. Αν θέλετε, αλλά στο επίπεδο της διαχείρισης, αυτό το οποίο συνέβη ήταν τραγικό. Κυριολεκτικά τραγικό. Μόλις τελειώσετε να πω. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω εδώ, και τελειώνω απολύτως. Υπήρχε ολόκληρος σχεδιασμός για το προσφυγικό υπό την επωνυμία Ιόνι στο Υπουργείο. Για το προσφυγικό, αφήστε το μεταναστευτικό που το κάνετε. Μιλάμε τώρα για το προσφυγικό, γιατί να τα ξεχωρίσουμε. Στο Υπουργείο υπήρχε. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Το οποίο το άφησε εσείς ή μετά. Μήπως παίρνει ο κάθε υπουργός τα σχέδια της υπηρεσίας και τα παίρνει σπίτι του. Όχι, το σχέδιο Ιόνι, με ωμέγα. Όχι, το οποίο έχει συμφωνηθεί. Κάποια σχέδια να σας πω. Εμείς δεν βρήκαμε τίποτα, κύριε. Μα τι δεν βρήκατε τίποτα? Μήπως ψάξατε? Απολύτως τίποτα. Υπάρχει επίσης σχεδιασμός στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε συμφωνηθεί. Αφήστε μας να τελειώσω. Είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ουδέποτε υποβάλλεται οποιοδήποτε αίτημα. Εμείς ό,τι λεφτά υπήρχαν, τα πήραμε. Οι απορροφήσεις μας ήταν πάνω από 90%. Για τα 426 δισεκατομμύρια είχατε υποβάλει αίτημα. Σας απαντώ ευθέως. Ό,τι χρήματα υπήρχαν, τα πήραμε. Σας λέω, για τα 426 εκατομμύρια. Εμείς δεν είχαμε κρίση προσφυγική για να απευθυνθούμε εκεί. Κάναμε το σχεδιασμό. Δεν είχατε κρίση. Όχι, δεν είχαμε προσφυγική κρίση επί των ημερών μας. Αυτό δεν σας λέω τώρα. Τις ροές προσφυγικές προκαλέσατε εσείς. Επί των ημερών μας δεν υπήρχε προσφυγική κρίση. Υπήρξε η προσφυγική κρίση και ήρθαν οι άνθρωποι. Με τον τρόπο που χειριστήκατε τα πράγματα. Σας ξαναείπα και προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, ότι μεταβάλλατε τις προσφυγικές ροές από την Ιταλία προς την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάτε έτσι όταν εχθές στο Φαρμακονήσι είχαμε τόσους νεκρούς. Και ξέρετε πολύ καλά. Εάν είχατε ενεργήσει με καλύτερο τρόπο, οι νεκροί θα μπορούσαν πιθανόν να έχουν αποφευθεί. Και μη μας λέτε εμάς. Ο τρόπος που εσείς θέλετε να αντιμετωπίσετε τώρα, τι πώς θα δείτε να πείτε, ότι είναι δική μας ευθύνη. Αυτός που είδαμε στη Ραπεντόσα, αυτός που είδαμε χτες στο Φαρμακονήσι. Αυτό τον τρόπο λέτε. Εσείς τι κάνατε για να το αποτρέψετε λοιπόν 7 μήνες, για πέστε μας. Σας λέω. Αφού λέτε ότι. Γιατί εσείς ήταν χτες, δεν ήμασταν εμείς. Εμείς τι κάναμε, είχαμε τέτοια φαινόμενα επί 6 μήνες. Δεν είχατε. Είχαμε τέτοια φαινόμενα εμείς επί 6 μήνες. Α, δεν είχατε. Δεν είχατε, όχι. Μόνο όταν πνίγηκαν στην Ιταλία ήρθε το παιδάκι σε μα. Στην Τουρκία ήρθε το παιδάκι σε μα. Αλλά αυτή είναι η Ιταλία. Αλλά εσείς, εγώ δεν λέω. Τι λέτε? Εγώ λέω φταίει η πολιτική που εσείς προσπαθείτε. Α, εμείς θέλουμε τώρα. Όχι, όχι, εσείς οι οποίοι προσπαθείτε ένα διεθνές πρόβλημα που υπάρχει, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ. Και τελευταίοι εμείς, τροχός της αμάξης, θέλετε να ρίξετε την ευθύνη σε εμάς. Γιατί? Για προεκλογικούς λόγους. Δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε. Δεν σας τα λέγαμε και πριν προκηρύξετε τις εκλογές. Μόνο αυτό. Τώρα σας το λέμε. Πριν από τις εκλογές δεν σας το λέγαμε. Από τον πρώτο μήνα δεν σας προειδοποιούσαμε. Συνεργασία δεν σας προσφέραμε. Σε τι μας προσφέρατε? Δεν σας είπαμε ό,τι θέλετε το από εμάς το έχετε. Δεν είχατε κάνει ούτε την αίτηση. Και δεν τι είχατε να φτιάξει τη διαχειριστική. Τέτοιο υπουργείο. Δεν είχατε ούτε φτιάξει τέτοιο υπουργείο. Χρειάζεται ούτε τέτοιο. Ποια, μα τι είναι αυτά που λέτε? Αρχή. Κύριε Υπουργέ, αγνοείτε παντελώς το πρόβλημα. Η διαχειριστική αρχή υπήρχε και το χειριζόταν και τα απορροφούσα. Φτιάξατε άλλη διαχειριστική αρχή η οποία δεν μπορούσε να απορροφήσει τίποτα επί 7 μήνες. Δεν σας άρεσε το υπάρχον σύστημα, το διαλύσατε και δεν βάλετε τίποτα στι θέσει. Επειδή φαίνεται να μην το γνωρίζετε και καλά το θέμα, σας λέω ότι οι απορροφήσεις στο προηγούμενο διάστημα υπερέβαιναν το 90% και επί των ημερών σας υπήρξαν μηδενικές. Ξεκινήσατε τις διαδικασίες σύστασης υπουργείου, το σύνολο των ευρωπαϊκών αφήστε χρημάτων. Το σύνολο. Τι το σύνολο. Τι εννοείτε σε μέγεθος, σε μέγεθος, τι πήρατε. Ό,τι υπήρχε. 28.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα που δεν πήραν. 28.000 ευρώ πήρατε. Τι πήρατε? 28.000 ευρώ. Γιατί πράγμα είναι προορισμένο? Θα σας απαντήσω ευθέως. Το θέμα είναι απλό. Δηλαδή, υπήρχε τρόπο να σα το θέσω. Ένα χώρο υποδοχή φτιάξανε. Είχαμε φτιάξει 7 χώρου υποδοχή και όταν φτιάξαμε τον πρώτο ανοιχτό. Οπουδήποτε στην Ελλάδα, στον Εύρο, στην Αττική, στην Κόρινθο.
Και όταν φτιάξαμε την πρώτη ανοιχτή στην Αγία Βαρβάρα, η νυν περιφερειάρχη η κυρία Δούρου έκανε διαμαρτυρία μπροστά και δεν μας άφησε να την ολοκληρώσουμε. Δεν τα ξέρετε αυτά? Όταν φέραμε το νομοθέτημα για το 13 για τους ανοιχτούς χώρους, το ψηφίσατε στη Βουλή ή το καταψηφίσατε? Δεν έχετε ιδέα, με συγχωρείτε που σας το λέω για το μεταναστευτικό. Και σας λέω, από τα 4 ταμεία απορροφήσαμε το 98% ή δεν το απορροφήσαμε? Δεν μου λέτε πόσα λεφτά απορροφήσατε. Με συγχωρείτε, πρέπει να έχω στο μυαλό μου και να αθροίσω 4 χρόνια. Εγώ σας λέω. Υπήρχε τρόπος να έρχουν. Τι λεφτά απορροφήσατε και τι τα κάνατε? Τι τα κάναμε? Ναι. Τα κέντρα πώς έγιναν? Το πρόγραμμα επιστροφό πώς έγινε? Η επιτροπή πρώτης υποδοχής. Ποιο κέντρο? Με διακόπτε τώρα. Ένα κέντρο υπήρχε και το φτιάξαμε εμείς στο Βοτανικό. Ποιο Βοτανικό? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Δεν γνωρίζετε και τίποτα. Με συγχωρείτε. Η Αμυγδαλέζα υπήρχε. Μάλιστα. Υπήρχε η Κόρινθος. Υπήρχε η Ροδόπολη. Με συγχωρείτε, κέντρο υποδοχής ήταν. Η Αμυγδαλέζα ήταν κέντρο υποδοχής. Φτιάξαμε τα δύο. Θέλετε πρώτη υποδοχή, ένα στον Εύρο και ένα στη Μυτιλίνη. Ένα στον Εύρο και ένα στη Μυτιλίνη. Και επισκευάσαμε και τη Χίο και τη Σάμο. Εσεί φτιάξατε μια φυλακή ιδέα. Εκεί όταν πέρα. Δεν μου λέτε η Μυτιλίνη είναι φυλακή, που είπε ο κύριο Τσίπρα το έκανε επί των ημερών του, ενώ το ολοκληρώσαμε επί των δικών μα ημερών. Εγώ το έφτιαξα και ο κύριο Κικίλια το εγγενίασε. Τον Εύρο, το καλύτερο κέντρο πρώτη υποδοχή στην Ευρώπη, πότε φτιάχτηκε? Θέλετε να ξέρετε? Δεν έχει, αυτά με τι λεφτά φτιάχτηκαν που δεν απορροφήσατε? Ποιε φυλακέ? Άλλο το κέντρο υποδοχή, κύριε Δέντια, όμω, και άλλο το φτιάξαμε. Φταίμε γιατί ήρθαν περισσότεροι μέσα. Να τα, πάρουμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Μπορούσε να γίνει κάτι για να έρχονται λιγότεροι. Δύο κέντρα φτιάξαμε. Ναι, αμέ. Μπορούμε αυτό μισόλεπτο. Που λένε οι πολιτικοί τους. Μόλις πλησιάζουν εκεί, να τρυπάνε τις βάρκες. Υπήρχαν καταρχήν στις υποδομές. Φτιάξαμε δύο κέντρα πρώτης υποδοχής. Στελεχώσαμε την υπηρεσία ασύλου που λειτουργήσε. Στελεχώσαμε την υπηρεσία προσφυγών που λειτουργήσε. Στελεχώσαμε την υπηρεσία πρώτης υποδοχής που λειτουργήσε. Φτιάξαμε 6 προαναχωρησιακά κέντρα. Είχαμε το καλύτερο πρόγραμμα επιστροφών στην Ευρώπη. Φυλάξαμε τον Εύρο. Αναστρέψαμε τις ροές. Κάθε τρεις. Δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Αν ήταν όλα αυτά έτοιμα, που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στην Ομόνοια. Με συγχωρείτε. Όταν ήμουν εγώ δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στην Ομόνοια. Όταν ήμουν εγώ δεν μπορούσα. Σοβαρά το λέτε τώρα? Η ζωή δεν τελειώνει σε εσάς και δεν τελειώνει σε εσάς. Μέχρι που ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσες να κυκλοφορήσεις οποιαδήποτε ώρα στην Ομόνοια. Αυτά έγιναν τους τελευταίους 7 μήνες. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και έγιναν επειδή έβγαλαν προσκλητήριο με αποτέλεσμα οι μεταναστευτικές ροές από την Ιταλία να στραφούν προς την Ελλάδα. Το 1 προς 9 έγινε 9 προς 1. Πώς εξηγείτε την αύξηση κατά 1700% των ροών προς την Ελλάδα? Να μας δώσει μια απάντηση ο κ. Φαβουράς, θα πάμε και στα άλλα θέματα. Ναι, αλλά ξεκαθαρίσαμε και τις υποδομές όμως. Ναι. Μην μας λέει δεν κάναμε και τίποτε. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εμείς δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως. Κανένα κέντρο υποδοχής. Υπήρχαν δύο μηχανάκια όλα-όλα. Δύο μηχανάκια όλα-όλα για να κάνουν την ταυτοποίηση. Η Κόρινθος δεν υπήρχε. Για να στην Κόρινθο ερχόντουσα για να κάνετε ταυτοποίηση. Με συγχωρείτε. Δεν κατάλαβα. Στον Εύρο πήγατε, στο κέντρο πρώτης υποδοχής. Δεν το είδατε. Το πρόβλημα. Τη Μυτιλίνη δεν την είδατε. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Θα μείνετε, θα ακούσετε. Μα τώρα δεν μου λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτε. Ποιο ήταν το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών? Πώς μπορούσαμε να το λύσουμε? Να μην μπορούσαμε να το λύσουμε. Ακούτε να δείτε. Τώρα μην φωνάζετε, μην νομίζετε ότι έχει πιο δυνατή φωνή και δεν έχει δυνατή φωνή. Λέω, πώς μπορείτε να το λύσετε? Εσείς είχατε δύο μηχανάκια, δύο αστιφύλακες, οι οποίοι κάναν ταυτοποίηση. Και πλακώσανε χιλιάδες. Υπήρχε υπηρεσία άνθρωποι, πρώτης υποδοχής. Και αστιφύλακες και μηχανάκια. Ένα, μιλάει τώρα. Μα αγνοείται πλήρως το θέμα. Με αυτά που λέει είναι εξωφρενικά. Μισό λεπτό. Εάν ήταν όλα έτοιμα, όταν ήρθαν στη Μυτιλίνη ξαφνικά και πλακώνε, ήταν... έστω και αν τους καλέσαν, δεν θα ήταν αυτό το χάλι? Όχι κύριε Καρπονάκη, με συγχωρείτε. Κάνετε λάθος. Ήταν έτοιμα για ποιον αριθμό? Για ποιον αριθμό? Είχαμε προβλέψει ότι αν ο αριθμός ξαφνικά για κάποιο λόγο εκτός των δικών μας αναγκών ήταν τεράστιος, υπήρχε ένα σχέδιο που λεγόταν Ιόνι, το οποίο είχε κάλυψει μέχρι 100.000 άτομα, με σχεδίαση ειδικών καταβλισμών, με τους οποίους είχαμε συνεννοηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ξαναλέω, ή τότε επίτροπος ήταν η κυρία Γεωργίεβα, υπάρχει και τώρα σε άλλη θέση, μπορούν να μιλήσουν μαζί τους. Λοιπόν. Και θα έπρεπε να υλοποιηθεί αυτός. Έκαναν τα εξής λάθη με τη σειρά. Πρώτον, απαξίωσαν τον παλιό μηχανισμό. Δεύτερον, έκαναν προσκλητήριο. Και τρίτον, αφού έκαναν το προσκλητήριο, μετά δεν ενεργοποίησαν το μηχανισμό που είχαμε φροντίσει να αφήσουμε για την περίπτωση τραγικής αύξησης των ροών. Τις οποίες όμως προκάλεσαν. Άρα λοιπόν δεν έγινε. Πρέπει να υπάρχει και μία πρόθεση. Δηλαδή, με ποια λογική να κάνει όλο προσκλητήριο, λάτε 200.000 άνθρωποι εδώ πέρα να σουριαστεί? Τι κέρδος είχαν? Τι κέρδος είχαν? Τι συντονισμοί είχαν? Όταν έκλεισαν τις τράπεζες, τι κέρδος είχαν? Για πέστε μου, είχαν κανένα κέρδος που έκλεισαν τράπεζες? Ζημιά είχαν. Άμα έχεις ιδεολειψίες στη ζωή σου, η ζωή σε εκδικείται. Άξα να λένε δεν υπάρχουν σύνορα, ανοιχτά σύνορα, δεν θα ελέγξουμε κανέναν. Λίγο ήθελαν να δουλέμπουν. Κύριε Φλαμπουράρη, να σας πω κάτι. Ακούω τον κύριο Δέντια. Όλα αυτά που λέει είναι
το non-paper που βγάζει η Νέα Δημοκρατία για να τους ενισχύσει, να λένε πέντε πράγματα, γιατί δεν μπορούν να πούν τίποτα άλλο σε σχέση με το μεταναστευτικό. Καμία, σε καμία πραγματικότητα δεν ακουμπάει αυτό που λένε. Δεν είχαν καμία, ή ποια ήταν, η αμυγδαλέζα, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεύτερον, δεν βάλανε κανένα πλοίο για να μεταφέρει τους μετανάστες. Πλοίο. Τρίτον, δεν φροντίσανε πόσοι μετανάστες από την Ακούστε τώρα, τώρα θα ακούσετε. Δεν βάλαμε πλοίο. Τώρα θα ακούσετε. Τώρα θα ακούσετε. Γιατί λέτε κάτι για να τα ακούσετε. Μα τώρα θα ακούσετε. Δεν βάλατε τίποτα να κάνετε αυτό. Είχατε δύο μηχανάκια όλα-όλα για να κάνουν ταυτοποίηση. Καλά. Που ταυτοποιούσαν περίπου 60 άτομα την ημέρα. Έτσι δεν είναι, περίπου 60 άτομα την ημέρα. Τέταρτον, είναι αυτό που λέτε, δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινο μυαλό, ότι εμείς βγήκαμε με ντουντούκες και φωνάζαμε ελάτε εδώ πέρα για να σας περιποιηθούμε. Αυτό είναι μια τακτική. Δεν έλεγε ότι είναι το αντίθετο, δεν το έλεγε. Άκουτε, αυτό χωράει στο μυαλό σας. Είναι το αντίθετο από αυτό που θέλετε εσείς, να υπάρχουν εκεί πέρα τα λιμενικά και οι άλλοι, και μόλις έρχεται η βάρκα με τα παιδάκια να τα τρυπάνε για να φεύγουν. Αυτή είναι. Τι εννοείται, το λιμενικό δολοφονεί παιδάκια, αυτό λέτε τώρα? Όχι, ίσα ίσα. Είπα, νόμιζα ότι ίσα αυτό. Ίσα. Αυτό έλειπε να κάνει αυτό. Εμάς δεν μπορούσε να κάνει αυτό. Γιατί, εμείς γιατί έχουμε... το έκανε με τον ημερών μας αυτό γιατί το λιμενικό. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Αυτοί το έκανε με τον ημερών μας, σας ρωτώ. Αυτοί που έρχονται είναι άνθρωποι. Και πρέπει να τους περιποιούμαστε. Το λιμενικό επί των ημερών μας το έκανε αυτό που είπατε. Πέστε μας εδώ, καθαρές κουβέντες. Μάλιστα είναι και πρόσφυγες. Η πολιτική μας να τρυπάμε τις βάρκες. Η πολιτική σας ήταν. Να τρυπάμε τις βάρκες. Η αποτροπή. Δεν η ήταν, πολιτική μας είναι να τρυπάμε τις. Αφήστε. Σαν ρωτάω. Έχετε είναι, κάτι. Είναι έχετε, η αποτροπή. Έχετε κάτι εναντίον της αποτροπής των παράνομων μεταναστών για να ξέρω. Το παράνομο, ναι. Τους χωρίζατε. Το παράνομο, πρόσφυγες, ναι. Ήταν. Απρόσφυγες, πώς το ξέρατε. Πώς το ξέρατε αυτό ότι τους ταυτοποιούσατε. Το 90% είναι πρόσφυγες. Μετά την ταυτοποίηση. Ούτε σήμερα δεν κάνετε ταυτοποίηση. Ναι, έχετε κάνει ένα μπάχαλο. Η Ελλάδα έχει πνιγεί. Και αν οι Γερμανοί κλείσουν τα σύνορα και οι Σκοπιανοί κλείσουν τα σύνορα, θα βρεθούμε σε εθνική κρίση. Γιατί να κλείσουν τα σύνορα οι Γερμανοί? Έτσι τώρα πείτε. Εσείς μιλάτε με την κυρία Μέρκελ. Εμείς εσείς δεν κάνετε όμως αυτό. Εσείς παρακαλάτε να τα κλείσουν για να έχουμε πρόβλημα. Βέβαια. Αυτό είναι η γραμμή σας. Υπάρχει τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες. Οι Γερμανοί απειλήσανε με αυτό το πράγμα. Ωραία, ναι. Αν γίνει αυτό, τι θα γίνει το πράγμα. Ωραία, και αν γίνει αυτό, εμείς βγήκαμε και το καταγγείλαμε και είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ζητήσαμε να γίνει σύνοδος στον ΟΗΕ. Ζητήσαμε να γίνει σύνοδος κορυφής. Έτσι. Ναι. Αλλά για να μπορείς να τα κάνεις αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η γραμμή. Δεν μπορεί αυτή η γραμμή, η οποία για να κερδίσει προεκλογικά θέλει να καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι η πηγή όλων των κακών. Άμα δεν δει ότι η πηγή των κακών είναι η πόλεμη, ένα, είναι τα κλειστά σύνορα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο, είναι η μη βοήθεια που δίνουν, τρία. Αν αυτά δεν τα κατανοήσει και δεν πάμε σε αυτό, τι ζητάνε εθνική κυβέρνηση, να αντιμετωπίσουμε τι δηλαδή? Το μεροκάματο να το κατεβάσουμε από 40 ευρώ να το πάμε 30, τέτοια εθνική κυβέρνηση ζητάνε. Αν σε αυτό το κρίσιμο θέμα έχουν αυτή την πολιτική, με ποιους θα κάνεις κυβέρνηση? Μπορούμε. Γι' αυτό τους έχουμε αποκλείσει. Γι' αυτό τους έχετε αποκλείσει. Και γι' αυτό. Καλά, ποιος έχει αποκλείσει ποιον, έχει να κάνει με το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα θα συνεννοηθείτε δηλαδή. Το θέμα δεν είναι, μου επιτρέπετε να σας πω. Μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό. Αν αποδεχτούν αυτό και δεν αρχίσουν να καταγγέλνουν, αν λένε ότι εμείς είχαμε βγει με τον Ντούκης και τους λέγαμε εντάξει, ελάτε... Αυτά μπορεί να σταματήσουν να τα λένε. Όχι, θα συνεργαστείτε στα άλλα. Γι' αυτό το θέμα, γιατί να μην συνεργαστούμε? Όχι, σε αυτό το θέμα τώρα, δεν ξέρετε τι ρωτάω. Γιατί να μην συνεργαστούμε? Για να συνεργαστούμε, είναι δυνατόν δύο προγράμματα που ένα κοιτάει στη Δύση και άλλο κοιτάει στην Ανατολή να συνεργαστούν για να κάνουν αυτό που λέγεται ότι απαιτείται και το θεωρούμε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο θα είναι σταθερό, το οποίο εμείς το πιστεύουμε να το για να μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Με αυτή την πολιτική μπορούν, με αυτή τη στάση μπορούν. Δεν θέλω να πω τώρα ότι κατάγγειλε την ΕΡΤ επειδή τον έδειχνε κοντό ο κύριος Μημαράκης. Δεν το πήρατε χαμπάρι χτες? Πώς δεν το ακούσαμε, το είδαμε. Δεν τον έδειχνε κοντό. Είναι δυνατόν να καταγγέλει τι? Δηλαδή ήταν επίτηδες αυτό. Ξέρω. Μα καταλαβαίνετε τι λέτε? Ότι εντάξει, αποφάσισε. Εντάξει, δεν το κατήγγειλε, ρε παιδί μου, το επεσήμανε.
Τι έπεσε η πανέρα. Όλες οι συμπτώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν. Όλες οι συμπτώσεις. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό. Για να κλείσουμε το μεταναστευτικό. Εδώ υπάρχει. Όταν υπάρχει θέμα ανθρώπινης ζωής. Όχι, αλλά όταν υπάρχει θέμα ανθρώπινης ζωής, νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί. Τους προσφέραμε βοήθεια και σας το λέω ειλικρινώς, κύριε Φραπράδη. Πραγματικά θέλω πραγματικά να είστε και εσείς σοβαροί. Δώστε μας μισό λεπτό, μην με διακόπτε τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που αυτή η κυβέρνηση είτε τα έκανε κακά, αυτό δεν διορθώνεται, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν κακά. Πέφτουν ένα κακό. Μη σας πω. Καθίστε, λέτε κάναμε κακά. Υπάρχει σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο έχουμε κάνει. Ένα κακό πέστε. Και ο οποίο μπορεί να υλοποιηθεί, τον οποίο προφανώς αγνοούν. Ένα κακό πέστε. Επειδή προφανώς το θέμα δεν το γνωρίζουν. Εγώ αυτό που το οποίο και πάλι τους προτείνω. Ένα κακό για να μπουράρει μου, αυτά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα τα έκανα καλά. Τι λέγεται. Ένα χαμό γίνεται και στην Ελλάδα. Πώ θα γίνει παντού. Μην μου πείτε ότι δουλεύει όλο το σύστημα πολύ καλά. Του λέω το εξή. Επειδή προφανώς το θέμα δεν το γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν το θέμα. Επειδή επέλεξαν. Θέλετε από λάθο, ό,τι θέλετε. Α το στρογγυλέψουμε. Μια υπουργό η οποία δεν τα κατάφερε. Δεν θέλω να τα μπορούμε αμέσω μετά τι εκλογέ. Εάν χρειάζονται, εάν είμαστε εμεί, θα το χειριστούμε εμεί. Εάν είναι για οποιοδήποτε λόγο, δεν το πιστεύω, ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστω με κλειστή την πόρτα και χωρί να το μάθει κανεί, να του πούμε τι γίνεται, που γίνεται και πού πρέπει να απευθυνθούν. Ναι, το λέμε αυτό όλου του έξι. Σα το λέμε. Απλώ δεν το πιστεύω. Να πάμε και στα άλλα θέματα. Το λέω απλώ γιατί είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινε ζωέ και να. Και κύριε να ταλαιπωρούνται άνθρωποι επειδή η κυβέρνηση δεν γνωρίζει να κάνει τη δουλειά της. Είναι κρίμα από τον Θεό. Κύριε Φλαμπουράρη, εκείνο που καταλάβαμε χθες το βράδυ επίσης είναι ότι και οι δύο συμφωνήσανε και τα δύο κόμματα ότι έχουμε ένα μνημόνιο προστάγμα το οποίο πρέπει να το τηρήσουμε, να το εφαρμόσουμε. Εμείς δεν το αρνηθήκαμε ποτέ αυτό. Όχι, το αρνηθήκατε με την έννοια ότι είπατε θα το αλλοιώσουμε, θα το αλλάξουμε. Δεν είπαμε θα αλλοιώσουμε, επιμένουμε σε αυτό. Εμείς λέμε το μνημόνιο είναι ένα μέρος του προγράμματό μας. Το οποίο θα το εφαρμόσουμε, το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμά μας έχει και άλλα πράγματα. Και κυρίως έχει πράγματα. Το μνημόνιο, όμως. Δύο λεφτά, δύο είναι λεφτά. Λίγο τρομακτικό αν κρίνουμε από αυτά που λένε ακόμα και δική σας ή μέχρι πριν από λίγο δική σας. Καταστροφικό. Άλλο μέχρι πριν λίγο δική μας και άλλο. Δική. Και ξέρετε πολύ καλά όταν υπάρχει τέτοια διάσπαση σε διάσπαση ένα κόμμα. Για το μνημόνιο, επίσης, ναι, δεν έχει σε ένα τίποτα. Κόμμα. Πώς αξιοποιείται από τη μεριά αυτών που φεύγουν για να μπορούν να λειτουργήσουν, να σταθούν και να πάρουν και κάποιον άνθρωπο. Τα μέτρα λέω, λοιπόν, το μνημόνιο αυτό είναι τρομακτικά, κύριε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ελαφριά από το πρώτο και το δεύτερο. Και πέστε μου ποιο δεν είναι πιο μέτρο, δεν είναι πιο ελαφρύ από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Δεν έχουμε ομαδικές απολύσεις. Δεν έχουμε οριζόντιες πώς το λένε, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και τι έχουμε. Κερδίσαμε το χρέος, το οποίο λέγανε ότι είναι βιώσιμο. Και όλη η κοινωνία και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος έλεγε ότι με αυτό το χρέος δεν βγαίνει από το λάκκο η Ελλάδα και όποια ελληνική κυβέρνηση. Εμείς καταφέραμε να το αναδείξουμε, να το κάνουμε πανευρωπαϊκό θέμα, να το κάνουμε, από το λάκκο. Να το κάνουμε. Μα έτσι βγαίνουν από το λάκκο. 40 χρόνια παιδευόντουσαν να μας βάλουν. Μπορούμε λοιπόν. 40 χρόνια ανοίγανε το λάκκο. Μπορεί να βγει σε μια μέρα. Λέω λοιπόν. Ότι διεκδικήσαμε αυτό και αρχίζει η διαπραγμάτευση για την απομείωση του χρέους. Διεκδικήσαμε και πήραμε τα λεφτά από το πακέτο Γκουγκέρα. Τρίτον, διεκδικήσαμε και θα πάρουμε τις συνεργασίες που έχουμε και με την Παγκόσμια Τράπεζα και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτως ώστε να λειτουργήσουν έτσι, να λειτουργήσουν τα χρήματα αυτά για χρηματοδότηση της παραγωγικής αναξυγκρότησης. Μα δεν της υπήρχαν χώρας. Αυτά τα λεφτά. Το πακέτο Γκιουγκέρ δεν υπήρχε. Εδώ έρχονταν ο Σκουρίδης και έλεγε παιδιά ευρώ. Με συγχωρείτε, υπήρχε το πακέτο Γκιουγκέρ και επειδή δεν είχαν προχωρήσει ετούτοι μας είχαν απ' έξω. Α, εντάξει. Άρα. Όχι εντάξει, δεν είχαν προχωρήσει, μας είχαν βάλει απ' έξω. Στη συμφωνία. Εντάξει, όχι, δεν υπήρχε για τις άλλες χώρες, όχι για μας. Μέσα από τη συμφωνία που κάναμε.
κάναμε εμείς. Τα μπερδεύει ο κ. Φλαμπουράκης. Μέσα από τη συμφωνία που κάναμε εμείς, κερδίσαμε αυτό. Το πακέτο Γιουκέρι είναι το ΕΣΠΑ, συν τα υπόλοιπα 15 δισεκατομμύρια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Προφανώς αναφέρεται στην νομισματική χαλάρωση, σε αυτό αναφέρεται. Άλλο είναι νομισματική χαλάρωση, άλλο. Έτσι. Το ΔΕ, την ΕΤ, δεν Παγκόσμια Τράπεζα που λέει, εννοεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό επί των ημερών μου είχε γίνει. Και δεν μπορούσα πάλι να απορροφήσουν ένα ευρώ. Αλλά ξέρετε, εσείς δεν είναι το θέμα μνημόνιο ή όχι μνημόνιο. Βεβαίως τα απορροφήσαμε, όλα τα απορροφήσαμε. Με συγχωρείτε, από τον Ιούνιο. Το ερώτημα είναι. Από τον Ιούνιο, η διαχειριστική επάρκεια. Πήρατε μία δόση. Μα, τι λέτε τώρα, 80%. Πήρατε μία δόση. Μπερδεύετε τις δόσεις τώρα με τα κοινοτικά λεφτά. Τα έχετε κάνει, νομίζω, σαλάτα τελείως. Δεν τα ξέρετε καλά. Δεν πειράζει. Σιγά-σιγά. Ξέρετε ποιο. Ξέρετε ποιο. Μα με συγχωρείτε, είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Είναι προσβολή αυτό. Όταν μα λένε το πακέτο Γιουνκέρ έχει να κάνει με το πακέτο Γιουνκέρ. Είναι το ίδιο που έκανε, είναι η ίδια τακτική. Το ίδιο που έκανε και ο Μημαράκης εχθές και πάντα. Λέτε ψέμα. Εμείς, είσαστε τάδε, πέστε την άποψή σας. Μα δεν είναι έτσι. Πέστε το πρόγραμμά σας. Να μην σχολιάζουμε τίποτα από ό,τι λέτε εσείς. Όχι, λέ, μα να μην σχολιάζουμε, απαγορεύεται. Μόνο σχολιάζουμε. Στην αριστερά σχολιασμός απαγορεύεται. Το πρόγραμμά σας. Λοιπόν. Και σας είπα προηγουμένως, ένα λάθος που κάναμε, πέστε. Δεν έχετε κάνει κανένα λάθος. Πέστε μου ένα. Τα μισά σχολεία της Ελλάδας κλειστά. Εγώ ήμουν στο Καρπενήσι προχθές. Ήμουνα στο Καρπενήσι προχθές. Κανένα ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν άνοιξε. Πολύ καλά κάνατε. Να ήταν μόνο το Καρπενήσι, θα λέγαμε εκεί έγινε ένα λάθος. Έτσι. Μια κυβέρνηση η οποία. Μισό λεπτό. Απορεί όμως κανείς, κύριε Δέντια, με όλα αυτά που λέτε. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι έχετε δίκιο. Πώς θα συνεργαστείτε την άλλη μέρα που έχετε παγωθεί, ελάτε να κάνουμε συγκυβέρνηση, ελάτε να κάνουμε συγκυβέρνηση. Υπάρχει, νομίζω αυτό το εξήγησε ο Βαγγέλης με μάνα επαρκώς και την αιτία. Πώς. Τα προβλήματα είναι αυτά που είναι. Το μνημόνιο το έχει υπογράψει αυτό που το έχει υπογράψει. Έχει υπογράψει. Αν θα περάσει, να σα το πω λαϊκά, α πούμε. Υπάρχουν. Έτσι όπω θα περιγράφετε, είναι αδύνατο να σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Κάνετε λάθο. Θα σα απαντήσω ευθέω. Στα μεν θέματα που έχει. Που λέτε, όχι με αυτά στα που θέματα που έχει υπογραφεί το μνημόνιο, πρέπει να τηρηθεί το μνημόνιο. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να συνεργαστούμε για να φύγουμε το γρηγορότερο δυνατόν. Στα υπόλοιπα θέματα. Στα υπόλοιπα θέματα. Μπορούμε να. Εμείς έχουμε μια διαχειριστική. Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Δεν σας χρειαζόμαστε. Με συγχωρείτε. Το πώς πήγαν. Να σας πω πρώτον, το πώς πήγαν. Το τι να εφαρμόσουν τώρα το είδαμε. Σας ξαναλέω. Και εκεί που δεν υπάρχει μνημόνιο και δεν υπάρχει πίεση, δεν μπορούν ούτε να βρουν αναπληρωτές για τα σχολεία. Και μου λέτε τώρα ότι μπορεί να εφαρμόσουν. Δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν 53 βουλευτές μέσα, οι οποίοι στον πρώτο εκτελεστικό νόμο που θα έρθει. Δεν βουλευτές μέσα και δεξιότροπη. Όταν θα εκλέγω. Όχι. Με συγχωρείτε. Γιατί έχετε φάει. Τα παρόν στη Βουλή είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ως προς αυτά λοιπόν, σας ερωτώ. Πώς θα πάει η χώρα. Πάλι σε 6 μήνες πάλι εκλογές. Παίρνουν το non-paper και βγαίνουν να λένε τα ίδια όλοι μαζί. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πράγματι. Είχατε 149 και χάσατε 30-35. Τώρα σου λέει, αν πάρεις πάλι 151. Ναι. Εγγυάσαι ότι δεν θα χάσει 20. Εγγυάμαι. Αυτό θέλω να πω. Εγγυώμαι γιατί έχουμε συζητήσει, έχουμε καταλήξει. Αυτοί που έχουν μείνει και αυτοί που έχουν μπει έχουν πλήρη συνείδηση πια το αυτό. Ότι. Ποιο όμως. Έχουν πλήρη συνείδηση, όχι αυτοί που έχουν νεοδημοκράτες. Έχουν πλήρη συνείδηση ότι έχουμε να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα τα οποία δεν είναι αρεστά. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε μία μάχη, ούτως ώστε να απαλύνουμε τα αρνητικά από αυτά. Και η μάχη θα δοθεί και για τις 100 και για τις σωματικές απολύσεις και για τα κόκκινα δάνεια και για να πάρουμε, και για να πάρουμε το αυτό. Και κυρίως να σας πω κάτι. Και κυρίως αυτό που το λέγανε στην αρχή ως το χειρότερο μέτρο που πήραμε, που υπογράψαμε μέσα από το μνημόνιο, είναι το ταμείο. Παρότι αυτοί λένε ότι πλήρης ιδιωτικοποίηση όλης της δημόσιας περιουσίας για να μπορέσουν. Εμείς το λέμε αυτό. Εσείς το λέτε. Πού το πάμε αυτό. Εμείς λέμε. Δεν το θυμάμαι. 50 δις υπογράψατε. Τι, άκου όμως, τι είναι. Είναι 50 δις αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όχι ιδιωτικό. Ναι. Μην κάνεις έτσι. Όχι, λέω, ναι. Ναι, μην κάνεις έτσι. Είναι έτσι, αξιοποίηση. Τα αεροδρόμια αξιοποιούνται δηλαδή, σήμερα. Τα αεροδρόμια είναι δικό τους. Τα υπέρ. Οι έννοιες είναι λίγο ρευστές. Τα αεροδρόμια, μακάρι να είχαμε προλάβει να είχαμε κάνει αυτή την ιστορία και να μπαίνανε τώρα μέσα σε αυτό το ταμείο και να μην τα πουλάγαμε μπιρ παρά όπως τα πουλήσανε τούτοι. 14 αεροδρόμια και να χαθούν από την Ελληνική. Με δικό σας νόμο. Αφήστε το μικρό σας νόμο. Είναι τώρα εσείς παρακαλείτε τους Γερμανούς να έρθουν να τα πάρουν και δεν τα παίρνουν τώρα και μας τα λέτε πάλι. Όταν είχαν ολοκληρώσει και εγώ από την αρχή που αναλάβαμε είχα πει ότι τα
επειδή έχω σχέση με αυτά τα πράγματα και γνωρίζω ότι όταν έχει φτάσει, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και έχει βγει και έχει, δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα. Μόνο με τη θέληση τη δική του να κάνει κάποιες διορθώσεις. Με το ποτάμι θα μπορέσει να με τη θέση να κάνει κάποιες διορθώσεις. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα είναι παράδειγμα προς αφηγή, αποφυγή που κάνανε. Και εμείς κερδίσαμε, και να το ολοκληρώσω αυτό γιατί πρέπει να το ακούσουν οι θεατές. Τα 50 εκατομμύρια, τα 50 δισεκατομμύρια στα 35 χρόνια που είναι υποχρεωμένο να μαζέψει αυτό το ταμείο μέσα από αξιοποίηση, της δημόσιας περιουσίας που είμαστε αναγκασμένοι να την κάνουμε και πρέπει να την κάνουμε για να κινηθεί η οικονομία, το 25% από αυτά πηγαίνει μόνο στο χρέος. Ενώ το ΤΑΙΠΕΔ που είχαν υπογράψει αυτοί και το 100% ναι, ναι. πήγαινε στο χρέος. Ωραία. Μας πιέζει ο χρόνος. Ωραία, ωραία. Φοβερές διαφορές. Γενικά ευχαριστημένο σας βλέπω. Φοβερές. Το 25%. Ψάχνουμε δικαιολογίες τώρα γιατί το μνημόνιο δεν είναι μνημόνιο. 25% είναι για την ανάπτυξη. Το χρέος υπήρχε στο 12ο θα η θρίαμβος κυβέρνησης Τσίπρα ότι το συζητάμε. Ευχαριστημένο σας βλέπω. Εγώ λέω μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που δώσαμε τη μάχη, μέσα σε αυτό που αντιμετωπίσαμε σαν Ευρώπη που δεν σας κρύβω, δεν περιμέναμε τέτοια σκληρότητα. Και η κατανομή του χρόνου θεωρούσαμε, έτσι για το καλό. Μην γίνουμε όπως στην ΕΡΤ με το ύψος. Θεωρούσαμε. Είσαι πιο ψηλός. Αλέκο, με το Πασό και το ποτάμι θα μπορέσετε να συνεργαστείτε κατά τη γνώμη σου. Ή θα σας δυσκολέψουν, εάν είσαστε πρώτο κόμμα. Πρώτον, αν είμαστε πρώτο κόμμα θα είμαστε και θα έχουμε και πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα... Εγώ δεν είμαι σίγουρο. Εμείς αυτό που λέμε. Εμείς αυτό που λέμε, κύριε. Εμείς αυτό που λέμε, κύριε Οικονομέα, είναι το εξής. Ότι θα προσπαθήσουμε και θα το πετύχουμε να μην γίνουν εκλογές σε μια εβδομάδα αφότου από αυτές τις εκλογές. Ναι. Άρα, αν είμαστε και θα είμαστε πρώτο κόμμα, θα υπάρξει κυβέρνηση. Το τι είδους κυβέρνηση θα υπάρχει, όπου κορμός θα είναι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν έχουμε την αυτοδυναμία. Ναι, θα το δούμε ανάλογα με τα ποσοστά. Θα το δούμε πρώτον με βάση το τι δυνάμεις θα έχουμε. Δεύτερον, με ποια πολιτικά κόμματα θα μπουν. Τρίτον, με τη συμπεριφορά των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων. Και τι όρους αν θα, η συμπεριφορά, θα με τη συμπεριφορά και μέχρι τώρα συμπεριφορά. Αν δηλαδή υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει μια αλλοπρόσαλη πολιτική, το οποίο έχει μια πολιτική η οποία τη μία μας καταγγέλει ότι φέραμε τους αυτούς και την άλλη ότι δεν κάνουμε τίποτα. Μετά δεν έχει τη φερεγκαιότητα για να μπει σε μια κυβέρνηση. Και τώρα με συγχωρείτε, πραγματικότητα είναι μία και αυτή, σε αυτή πρέπει να σταθούμε. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Όπως καλά ξέρετε, κριτής της οικουμένης είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Yeah. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση η οποία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Εγώ οικουμενικός νόμος. Αυτό λοιπόν. Όχι. Στον τίτλο του Πατριάρχη Αλεξανδρίας είναι το κριτή τη οικουμένης. Ναι. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάσσει τον εαυτό του το ρόλο του κριτή τη οικουμένης. Βέβαια, κριτή τη οικουμένης. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα. Αυτό το είδαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Μα έδειξε τα παραδείγματα προοδευτική επιλογή. Με τους ανέλης στην προηγούμενη την Βουλή. Πηγαίνει στην οικουμένη. Ο κύριος Σαμπουράς διακόπτει τους πάντες. Είναι εκτός κανόνων. Ασυγκράτητος. Λοιπόν, όχι πρώτη, πέμπτη, δέκατη. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι να βρούμε άκρη στα προβλήματα. Και να σας πω κάτι, κύριε Σαμπουράρη, με όλο το σεβασμό, γιατί είστε μεγαλύτερος από μένα. Εδώ είναι το θέμα ποιο. Δεν είναι θέμα να σκοράρουμε ένας αντίον του άλλου. Έχουμε και εμείς πράγματα τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε. Και είναι καλό να το αποδεχτείτε. Δεν τα ξέρετε όλα. Έχετε κάνει πολλά λάθη. Δεν σας λέω ότι εμείς υπήρξαμε αλάνθαστοι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά έχετε κάνει και εσείς πολλά λάθη. Και αν μας ρωτάγατε λίγα πράγματα, έστω και με την πόρτα κλειστή, μερικά θα τα είχατε αποφύγει. Λέω λοιπόν, μην πάτε με την ίδια νοοτροπία στην επόμενη Βουλή. Έστω και αν κερδίσετε. Εγώ πιστεύω δεν θα κερδίσετε. Αλλά έστω και αν κερδίσετε. Πάμε να βγάλουμε τον τόπο. Είμαστε σε μια βαθιά τρύπα. Ο πρώτος κανόνας είναι σταμάτα να σκάβεις. Ακούτε. Μάθετε να ακούτε. Καταλαβαίνω. Πρώτη φορά στην εξουσία, κόμμα της αριστεράς. Εμείς, πολλοί από εμάς, ευχόμαστε να έχετε καλή τύχη και το ξέρετε αυτό την επόμενη μέρα που κερδίσατε. Και ανταυτού, φερθήκατε με έναν τρόπο και με μια νεόκοπη κυβερνητική αλαζονία που δεν βοήθησε και εσάς και τη χώρα. Μπορείτε από την εφτάμινη περιπέτειά σας να πάρετε δείγματα. Ευχαριστώ πολύ. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν μας είπατε
40 χρόνια ποιος άνοιγε το λάθος. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος άνοιγε το λάθος. Η Ελλάδα πριν από 40 χρόνια είχε 2.500 δολάρια κατά κεφαλήν και μετά από 40 χρόνια είχε 25. Εμείς 6 μήνες. Εσείς τη ζημιά που κάνατε στους 7 μήνες ήταν πολλά. Ποιος τον άνοιξε και μας έριξε μέσα όπως είπατε. Οφείλω να πω ότι κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι τα debate, όπως το κάνατε εσείς οι δύο. Μια χαρά ενδιαφέρον είχε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Δεν μας είπε ποιος άνοιξε το λάθος.